Η τύχη δεν στάθηκε στο πλευρό των δύο 15χρονων νεαρών από την ΑΦΠΑΚΤΟ, οι οποίοι χθες το βράδυ έκλεψαν δύο ποδήλατα από την αποθήκη που βλέπετε πίσω μου στο ξενιά της ΝΑΦΠΑΚΤΟ και στη συνέχεια τα πήραν, πήγαν στην παραλία του Γρυμπόβου και προσπάθησαν να τα αποσυναρμολογήσουν έτσι ώστε να τα μεταφέρουν πιο εύκολα. Βέβαια, στην όλη αυτή προσπάθεια έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του τμήματος της ΝΑΦΠΑΚΤΟ που περιπολούσαν στο σημείο. Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της ΝΑΦΠΑΚΤΟ για να ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία. Βραδινές ώρες. Ήταν βραδινές ώρες, γύρω 8 με 9 η ώρα, αν θυμάμαι καλά. Οι δύο ανήλικοι είχαν πάρει κάποια ποδήλατα από την αποθήκη που υπάρχει και στο ξενία και εκεί μπροστά στην παραλία, κάτω σε ένα σκοτεινό σημείο, τα προσπαθούσαν να τα αποσυναρμολογήσουν. Εμείς το περιπολικό μας, που περνάει συνέχεια από το σημείο και από όλα τα σημεία της πόλης, έγιναν αντιληπτοί, αυτοί προσπάθησαν να φύγουν, αλλά οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν. Ήταν δύο ανήλικοι, όπως το είπατε, που κάναν αυτή τη δουλειά. Υπήρχαν δύο ποδήλα του Δήμου στο σημείο. Δικογραφία όμως σχηματίστηκε εις βάρος και των γονέων των δύο ανηλίκων. Ναι, αμέσως συλλάβαμε και τους γονείς για παραμέληση και οδηγηθήκανε και ενημερώθηκε ο κύριος εισαγγελέας. Είναι απορίας άξιο πώς οι δύο νεαροί κατάφεραν να μπουν από αυτή εδώ την πόρτα ή από κάποιο άλλο σημείο του ξενία και να πάρουν τα ποδήλατα. Θα πρέπει όμως και ο Δήμος από την πλευρά, το Δήμος Ναυπακτίας, να μεριμνήσει για την προστασία της περιουσίας του, καθώς πρόκειται για κοινόχρηστα ποδήλατα του Δήμου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι σήμερα αγνοείται η τύχη τους. Δηλαδή, αν έχουν συγκεντρωθεί πάλι ή κάποια από αυτά να έχουν εξαφανιστεί. Θα πρέπει άμεσα να δοθεί και σε αυτό μια απάντηση.